Κυρία Κουζιάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Θεωρητικά, αν εξαιρέσουμε τη μέρα σήμερα, 5 μέρες έμειναν, 7 μέρες αν βάλουμε και τα Σαββατοκύριακα. Ετοιμαζόμαστε. Πώς πάει η κατάσταση στο ΚΚΕ? Έχετε ξεκινήσει τις περιοδίες, κυκλοφορείτε προκειμένου να κοινωνήσετε τις θέσεις σας? Εντάξει, νομίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είναι ότι ξεκινήσαμε τώρα τις περιοδίες, αν θέλετε. Ακριβώς, ναι. Όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζουμε ότι σταθήκαμε αντάξει, να το πω έτσι. Βρεθήκαμε μπροστά στους καθημερινούς αγώνες, στην προσπάθεια συνολικά να οργανωθεί η μεγάλη αντεπίθεση, να το πω έτσι, του λαού και ειδικά και στην περιοχή σας εκεί πέρα. Δώσαμε τη μάχη έτσι ώστε να οργανωθεί ο αγώνας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Δώσαμε τη μάχη για φθηνό ρεύμα και θέρμανση για το λαό. Δώσαμε τη μάχη έτσι ώστε όχι μόνο να αποκαλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση μαζικής προσλήψης. Και το προηγούμενο διάστημα μπήκαμε και μπροστά στις ράκες των τρένων για να εμποδίσουμε την αποστολή βαρέων όπλων του ΝΑΤΟ που σκορπούν το θάνατο στο έδαφος της Ουκρανίας. Όλη αυτή τη μάχη τη δώσαμε το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως τώρα και προεκλογικά δίνουμε τη μάχη έτσι ώστε αυτή η ευρύτερη εκτίμηση που υπάρχει στο ΚΚΕ, η κατανόηση ότι την επόμενη μέρα αυτό θα βρίσκεται μαζί με το λαό στα δύσκολα, να αποτυπωθεί και στην κάλπη. Όταν κλείσουν δηλαδή οι κάλπες των ευρωεκλογών, η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κόμματα που σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως πυροσβέστες εντός εισαγωγικών, αλλά στην πραγματικότητα αποτέλεσαν εμπριστές του λαϊκού εισοδήματος συνολικά της ζωής μας, πρέπει να τιμωρηθούν, να καταδικαστούν και να ψηλώσει όσο γίνεται το ΚΚΕ. Εσείς στις περιοδίες που κάνατε, ανεξαρτήτως που πήγατε, αλλά και γενικότερα τα στελέχη του ΚΚΕ, οι υποψήφοι, ποιο είναι το κλίμα ουσιαστικά αυτό που παίρνετε από την κατά τόπους τοπική κοινωνία? Είναι ο κόσμος απογοητευμένος? Είναι απογοητευμένος γιατί είδε ότι όντως το προηγούμενο διάστημα αυτοί που παρουσιάζονταν, να το πω έτσι, ως διάφοροι σωτήρες, διαχρονικά αναφέρομαι, σε όλες τις κυβερνήσεις, είδε τελικά ότι όχι απλά του ματέωσαν τις προσδοκίες, αλλά τον βάλανε, να το πω έτσι, σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Και νομίζω ότι ειδικά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, νομίζω ότι πλέον καταλαβαίνει πολύ περισσότερο ο λαός ότι η μετατροπή της κυριολεκτικά σε στρατιωτικό ενεργειακό κόμβο που προβλήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και τώρα από την πλευρά της κυβερνητικής προπαγάνδας και των άλλων όμως ως θαυματουργή λύση δήθεν που θα οδηγήσει στην ευημερία των κατοίκων κτλ. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά καταλαβαίνει αυτό που μόνο το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει και για αυτά που θα ερχόντουσαν τότε αλλά και για αυτά που θα έρθουν τώρα. Ότι τελικά οι μόνοι που είχαν λόγο να πανηγυρίζουν συνολικά από αυτές τις εξελίξεις ήταν οι όμιλοι με τις κελοπόρες επενδύσεις τους, τα επιτελεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διάφοροι τέλος πάντων προξενικές αρχές, η Αμερικάνικη πρεσβεία που σουλατσάρηκε εκεί πέρα στην περιοχή και στην πραγματικότητα θέλαν απλά να αναβαθμίσουν τη γεωπολιτική θέση στην ευρύτερη περιοχή. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό μεταφράστηκε σε μεγάλο βαθμό και κυριολεκτικά και μεταφορικά όμως σε μια επικίνδυνη εμπλοκή που σίγουρα κάνει τη ζωή όλων των εργατικών λαϊκών στρωμάτων χειρότερη. Η αλήθεια είναι ότι πλέον στην ατζέντα και σωστά μπαίνουν όλα τα ζητήματα, δηλαδή και στις περιοδίες αυτό συναντάμε την ουσιαστική ανησυχία για το πώς την επόμενη μέρα θα μπορέσει ο λαός να πάρει ανάσα από την τεράστια ακρίβεια, το πώς την επόμενη μέρα θα μπορέσει να επεμπλακεί από αυτούς τους κινδύνους, από την τεράστια, να το πω έτσι, συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε δύο πολέμους. Αυτά μπαίνουν στη συζήτηση και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα αυτός ο προβληματισμός που υπάρχει, γιατί ξέρετε αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις που ήδη κάνουν το Ευρωβαρόμετρο, ότι ένας στους δύο αυτή τη στιγμή αμφισβητεί, προβληματίζεται για το αν τελικά η συμμετοχή, να το πω έτσι, της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τη ζωή του καλύτερη. Όλος αυτός ο προβληματισμός πρέπει τελικά να ενισχυθεί και να καταλήξει και πάνω από την κάρτη, αν θέλετε, και να αποτυπωθεί στην άνοδο του ΚΚΕ, που ξέρει από πρώτο χέρι ότι και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί πέρα που παίρνονται όλες οι αντιλαϊκές αποφάσεις θα μπορέσει να έχει τα δικά του μάτια, τα δικά του αυτιά, έτσι ώστε να ενημερώνεται από πρώτο χέρι γιατί τον περιμένει
και η άνοδος του ΚΚΕ θα συμβάλλει έτσι ώστε την επόμενη μέρα στον δρόμο του αγώνα, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, να μπει ένα λιθαράκι έτσι ώστε να ανατραπούν όλοι αυτοί οι όροι. Κυρία Κουζιάκη, επειδή αναφέρατε δύο φορές το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας για αυτούς που λένε ότι ναι, μεν ουσιαστικά η αμυντική συμφωνία με την Αμερική δεν έχει φέρει κάποιο ουσιαστικό αντισταθμιστικό όφελος για την χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια ότι ως ΚΚΕ είστε και σε αυτό αντίθετοι. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, δεδομένων των γειτόνων που έχουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, νιώθουν έτσι μια ασφάλεια, γιατί η παρουσία Αμερικανικών δυνάμεων ουσιαστικά λένε πως εκμηδενίζει την πιθανότητα να έχουμε κάποιο ίσως θερμό επεισόδιο. Τι λέτε γι' αυτό? Νομίζω ότι ειδικά αυτή η περίοδος, ο τελευταίος μήνας, δεν χρειάζεται να πάμε πάρα πολύ μακριά, θέλω να πω, στο παρελθόν. Αυτός ο μήνας νομίζω είναι αποκαλυπτικός και έχουν πέσει και τα τελευταία προσχήματα που αξιοποιούν, να το πω έτσι, όλα τα κόμματα τα οποία πίνουν νερό στο όνομα της εμπλοκής στο ΝΑΤΟ τα προηγούμενα χρόνια, και αυτοί που συνέβαλαν, αναφέρομαι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία την αναβάθμισαν. Στην κυριολεξία νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι όχι απλά δεν αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί παράγοντα ανασφάλειας. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες είδαμε μπροστά στα μάτια μας να παζαρεύεται ουσιαστικά, και μετά την επίσκεψη, ήθελα να αναφέρουμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, στη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν, ότι στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή παζαρεύεται με την τουρκική αστική τάξη, η οποία δεν αναγνωρίζει ούτε καν την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν αναγνωρίζει δηλαδή την κατοχή. Υπάρχει στην κυριολεξία μια αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Επιμένει να μιλά για τουρκική μειονότητα. Είναι σύμμαχος. Είναι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία. Ναι. Λιθράκι αμφισβητεί ανοιχτά τη συνθήκη της Λοζάνης. Παγιώνει τις διεκδικήσεις για τη γαλάζια πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στην πραγματικότητα δημιουργεί θελευμένα. Στην πραγματικότητα και η ελληνική αστική τάξη μαζί με την κυβέρνηση, στο παζάρεμα αυτό με την Τουρκία, στην πραγματικότητα το μοναδικό που θέλει να διασφαλίσει είναι να μην διαταραχθεί συνολικά η συνοχή, να το πω έτσι, της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό, αν θέλετε, και προκλητικά δηλώνει η κυβέρνηση ότι δίθεν η ισχυροποίηση των σχέσεων της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ θα προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς προτείνει ότι πρέπει να διαχειριστεί η Ελλάδα τη σχέση που έχει με την γειτονική Τουρκία? Καταρχήν, νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι Έλληνες αγρότες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν από τους Τούρκους εργάτες, τους Τούρκους αγρότες, συνολικά τον τουρκικό λαό. Και πρέπει να δουν και οι δύο, και πλέον το βλέπουν πολύ πιο καθαρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι ίσα ίσα η συμμετοχή, να το πω έτσι, στο ΝΑΤΟ, η συμμετοχή σε όλα αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, όχι απλά δεν διασφαλίζουν, να το πω έτσι, τους όρους ειρήνης, ευημερίας, ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν τον όρο κάτω από τον οποίο δυσχεραίνει και η καθημερινότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ τα προηγούμενα χρόνια ο ελληνικός λαός μάτωσε οικονομικά, και ο τουρκικός λαός βεβαίως. Η συμμετοχή συνολικά του ελληνικού λαού σε όλο αυτό το σχεδιασμό που δεν γίνεται για να το πω έτσι, συμμετοχή στο λεγόμενο ενεργειακό πόλεμο ή στο αν θα αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικός κόμβος εμπορευμάτων, ως δρόμος μεταφοράς ενέργειας, στην πραγματικότητα δεν μεταφράστηκε σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Το αντίθετο. Είδανε, για παράδειγμα, οι λαοί και της Τουρκίας, αλλά κυρίως της Ελλάδας, ότι στην πραγματικότητα, προωθώντας την πράσινη μετάβαση, οδηγείται σε ενεργειακή ακρίβεια. Είδε ότι τα προηγούμενα χρόνια ακυρώνεται, να το πω έτσι, δυνατότητα να έχουμε στοιχειώδη πρόσβαση σε δωρεάν δομές υγείας, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες. Όμως είδε το προηγούμενο διάστημα ότι απέναντί του τελικά έχει ένα κράτος, το οποίο, για παράδειγμα, δαπανά 500.000 ευρώ τη μέρα για την αποστολή της φρεγάτας Σίδρα στην Ερυθρέα Θάλασσα, που προστατεύει τα κέρδη των εφοπλιστών, αλλά δεν αντέχει, για παράδειγμα, να πληρώσει για γιατρούς ή να δώσει αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους που ακόμα τις περιμένουν. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που την επόμενη μέρα όντως μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στο να νιώσουν οι λαοί της περιοχής ασφάλεια, στο να νιώσουν όντως ότι χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, ευημερίας
και ειρηνικής, να το πω έτσι, γυπνίασης, είναι ο κοινός συντονισμός, έτσι ώστε να απεμπλακούν οι χώρες από τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βαδίσουν οι λαοί σε ένα διαφορετικό δρόμο, όπου ο καθένας, να το πω έτσι, θα κάνει, ο ίδιος ο λαός θα κάνει κουμάντο στον τόπο του. Μάλιστα. Κυρία Κουζιά, και να κλείσουμε, ένα σύντομο σχόλιο θέλω να μου κάνετε για αυτούς οι οποίοι ίσως, πολύ πιθανόν, γιατί γίνονται και εκτιμήσεις ότι η αποχή την 9 Ιουνίου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για αυτούς οι οποίοι σκέφτονται ότι δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Τι θα τους λέγατε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ακόμα και η αποχή παίρνει κάποια χαρακτηριστικά μηνύματος. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι ότι με το να μην συμμετέχουν, για παράδειγμα, έτσι μπορούν να εκφράσουν την καταδίκη τους απέναντι σε αυτή την πολιτική, mm-hmm. ανάλογα το τι κάλπι είναι, είτε απέναντι στην κυβέρνηση είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τους λέμε και τους απευθυνόμαστε πολύ θαρετά, για να τους πούμε ότι τελικά το μήνυμα που θέλουν να στείλουν, το μήνυμα καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της, το μήνυμα που λέει ότι δεν βαστάμε, δεν αντέχουμε να τελειώνει το εισόδημά μας στις 15 του μήνα, το μήνυμα που λέει ότι εδώ πέρα την ώρα που το σύστημα, να το πω έτσι, το ενεργειακό έχει υπερκορεστεί και στην πραγματικότητα ακυρώνεται το ρεύμα για να μην έχουμε blackout και εμείς δεν μπορούμε να ανάψουμε, να το πω έτσι, τη λάμπα στο σπίτι μας. Όλα αυτά να τα βάλει κάτω και να σκεφτεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει την καταδίκη του απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση είναι να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, κρατώντας και τις επιφυλάξεις ενδεχομένως που έχει και τις διαφωνίες απέναντι στο ΚΚΕ. Όμως ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι εκεί πέρα που θα το χρειαστεί, θα είναι στον δρόμο του αγώνα, θα είναι στον δρόμο όπου λέει ότι σήμερα μπορεί να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος, όπου όντως θα μπορούμε, να το πω έτσι, να μιλάμε για βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου και όχι για τη συνεχόμενη επιδείνωσή του. Η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών και την ίδια βασικά, όταν ανοίξει η κάλπη, τα ποσοστά θα βγούνε. Οι ευρωβουλευτές θα μοιραστούν. Αυτό θα γίνει άσχετα με το ποσοστό της αποχής. Πολύ σωστά. Άσχετα με το ποσοστό της αποχής. Από αυτή τη σκοπιά λέμε να μην αφήσει κανένας περιθώριο η δική του επιλογή και το δικό του μήνυμα να το στείλει ο ίδιος και να μην αφήσει περιθώρια να ερμηνεύσουν άλλοι το τι μήνυμα θέλει να στείλει. Γιατί η αλήθεια είναι, είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα, και όχι μόνο στις τελευταίες και σε άλλες, ότι η αποχή ερμηνεύονταν κατά το δοκούν ως ανοχή, ως αδιαφορία κτλ. Ενώ δεν είναι καθόλου τέτοια. Έτσι. Άρα, από τη σκοπιά, τον καλούμε θαρετά να ενισχύσει το ΚΚΕ. Κυρία Κουζιάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα. Να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία στις επόμενες ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.